Το καφέ Ασμάν κερνάει άσματα. Καφέ Ασμάν. Η Ιφηγένεια Θεολογίδου παρουσιάζει τους καλεσμένους της, τα αγαπημένα τους τραγούδια και τις ιστορίες τους. Καφέ Ασμάν. Το πιο μουσικό καφέ του FM 100. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Ξεκινάει το καφέ Ασμάν και από απόψε Κυριακή θα είμαστε παρέα στις 8 το βράδυ και έχω μαζί μου μια πολύ όμορφη γυναικεία παρουσία η οποία κοσμεί τα τελευταία χρόνια τον χώρο του πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη, γέννημα θρέμα Θεσσαλονίκης όπως λέει και το βιογραφικό της. Δεν θα αργήσω να καλωσορίσω την κυρία Άννα Μικονίου, την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο προσφάτως τα τελευταία χρόνια, νομίζω, κυρία Μικονίου. Προσφάτως και καλλιτεχνική διευθύντρια, πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια. Ωραία, του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Να σας καλησπερίσω κι εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί με την εξαιρετική Ιφηγένεια Θεολογίδου. Να σε... Και θέλουμε να σας κρατήσουμε παρεούλα, μια ωρίτσα. Έτσι, με στο καφέ Ασμάν, με ωραία τραγούδια. Με τα τραγούδια που διαλέγει για μας σήμερα η Άννα Μικονίου και... τις ιστορίες από την ζωή της. Και πάρα πολύ ωραία ιδέα, όλο αυτό το κόνσεπτ, πάρα πολύ όμορφο. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή και το ζήλεψα και όταν μου έκανε η Ιφηγένειά μου την πρόταση και συγκινήθηκα, μπορώ να σου πω. Ωραία, και πιστεύω ότι θα κάνουμε όμορφη παρεούλα, όπως είπες, για μία ώρα. Θέλεις λίγο, Άννα, να πάμε στην αρχή στις πρώτες αναμνήσεις, γιατί εγώ κάπως έτσι θέλω να το πηγαίνω και να κάνουμε μια ζεστή φιλική κουβέντα. Να μας πεις τι θυμάσαι, γιατί πάνω όπως κάτω είπες, είμαστε μια γενιά άνθρωποι και έχουμε κοινά βιώματα. Ναι, ναι. Όπως είπες και εσύ, είμαι Βέρα Θεσσαλονικιά, γέννημα θρέμα της πόλης. Έκανα σπουδές στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρή. Από έτσι, μικρό κορίτσι ένιωσα ότι είχα έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στην λογοτεχνία, στο θέατρο. Θυμάμαι... Τα καλοκαίρια έχουμε ένα μικρό σπίτι στην Εύβοια και πηγαίναμε εκεί με την αδερφή μου και εγώ να ήμουν 12, 11 και εκείνη 2-3 χρόνια πιο μικρή και παίρναμε ποιητικές συλλογές, διαβάζαμε, εγώ τις έκανα διδασκάλα πρέπει να σου πω και μαθαίναμε τους στίχους και από τότε ήταν και το παιχνίδι μας, έχω και μια εξαιρετική επικοινωνία με την αδερφή μου. Και είναι ο καλύτερος μου φίλος και από τότε λοιπόν το παιχνίδι μας ήταν να απαγγέλουμε στίχους, ένα στίχο η μία, ένα στίχο η άλλη. Τι διαφορά έτσι, με τα σημερινά παιδικά έτσι, παιχνίδια. Έτσι ξεκίνησε κάπως αυτή η τρομερή μου έτσι, αγάπη για αυτό το κομμάτι. Έξω παίζατε, είχατε προλάβει τις γνωστές αλάνες. Βέβαια, δηλαδή, παίζαμε τσίλι κατσομάκα, μήλα, κουτσό, τα πάντα. Αυτό είναι. Αυτά ήταν παιχνίδια. Τις ώρες που τις περισυλλογής μας καθόμασταν και τα λοιπά και προσπαθούσαμε μάλιστα να τα αναλύσουμε κιόλας. Mm. Και πρέπει να σου πω ότι αισθανόμουν, επειδή τις έκανα και μονίμως στη δασκάλα, αισθανόμουν και την ανάγκη όλα έχει αυτά να τις... Έχετε μεγάλη διαφορά ηλικία. 3,5 χρόνια. Ναι. Και όλα αυτά αισθανόμουν την ανάγκη να τις τα εξηγήσω. Και βέβαια αντιλαμβάνεσαι τι εξήγηση έκανα εγώ στα υπερρεαλιστικά. Τι πει να το διαβάζετε, θυμάσαι. Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε από Ελίτη, μεγάλη μου αγάπη, η οποία έμεινε και αγάπη σε όλη μου τη ζωή. Από τις πρώτες ποιητικές συλλογές που έπαιζαν στα χέρια μας ήταν ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, ο Πέτρο Παιχνιδιάτορας και τα λοιπά. Και εδώ είναι και η πρώτη πρόταση έτσι, ναι. που έχω. Διαβάσαμε πολύ Καβάφη, διαβάσαμε πάρα πολύ Καβαδία και γενικά πέφταν στα χέρια μας διάφορες ποιητικές συλλογές. Κυρίως ποίηση ήταν αυτό που διαβάζαμε. Η πεζογραφία, η αγάπη μου για την πεζογραφία και ευρύτερα έτσι, στο χώρο της λογοτεχνής και του θεάτρου ήρθε αργότερα με τις σπουδές και όταν άρχισα πια να πατάω πολύ πιο γερά στα πόδια μου. Οπότε έχουμε μια πρώτη μουσική πρόταση από σένα, Άννα Μικονίου.
Το όμορφο και παράξενη πατρίδα. Ναι, ναι, το όμορφο και παράξενη πατρίδα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ποίημα που έγινε τραγούδι του Οδυσσέα Ελίτη. Ακριβώς, μέσα από τον Ήλιο τον Ηλιάτορα. Ωραία, να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λαχε παιδίδα, ρίχνει άπιαση ψάρια, πιάνει φτερόντα, καράβι κήπο στα νερά. Λέει φίλη το χώμα ξενιδεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λαχε παιδίδα. Να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει θάματα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο σε σηκωμούς γυρεύει, θέλει κυρανούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Στο στούντιο, ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, όμορφη και παράξενη πατρίδα. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη και είναι κοντά μου σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά στην πρώτη αυτή βραδινή εκπομπή, πια απογευματινή προς βραδινή της Κυριακής, του Καφέ Ασμάν, η Άννα Ημικονίου, η πρόεδρος, διευθύνουσα σύμβουλος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κάναμε μια πρώτη βόλτα στα παιδικά της χρόνια. Και θέλω λίγο να μου πεις ποια είναι η επόμενη μνήμη έτσι που έχει στο δικό σου οικοδόμημα ζωής η σημασία. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθώ στην γνωριμία με τον άντρα μου. Τώρα δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Τον όρισα 18 χρονών, είμαστε μαζί πολλά χρόνια, όλη μου τη ζωή νομίζω. Ήταν συμφοιτητής μου, εκείνος στα οικονομικά, εγώ στη φιλοσοφική. Γνωριστήκαμε, τελειώσαμε μαζί το πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα και φύγαμε να κάνουμε μεταπτυχιακά έξω. Μαζί, όλα μαζί, όλη μας τη ζωή μαζί. Είναι ένας πολύ, πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ καλλιεργημένος, πολύ ιδιαίτερος, υποστηρικτικός. Και θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο έχει χτιστεί, μια σωστή οικογένεια και τα λοιπά. Τι ασχολείται ο άνδρας, γιατί ο άνδρας μου είναι τον γνώρισα κιόλας και έχω να πω τα πολύ ευγενικού. Μπορεί να είναι οικονομολόγος και να έχει και ζεστού ανθρώπου, ναι. Είναι καθηγητής στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο, είναι κοσμήτορας.
Αλλά κατά βάση είναι ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, έχει ασχοληθεί πολύ με τη μουσική, διαβάζει συνέχεια. Γενικά είχα την τύχη να έχω πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους στη ζωή μου. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου. Και μια που μιλήσαμε έτσι λίγο για το πώς ξεκινήσαμε τις σχέσεις μας με την. Πώς ξεκίνησα τις σχέσεις μου με τη λογοτεχνία. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διάβαζε σε όλη τη ζωή πάρα πολύ. Mm-hmm. Από μικρό κοριτσάκι λοιπόν έβλεπα, τον έβλεπα να διαβάζει. Προέκτασή του κατά κάποιο τρόπο είναι ο άντρας μου. Mm-hmm. Διαβάζει πολύ περισσότερο από ό,τι διαβάζω εγώ. Το άγχος του παπά μου ήταν ότι δεν θα διαβάσω ποτέ. Ότι γενικά τα παιδιά του δεν θα διαβάσουν ποτέ. Μου έφερνε λοιπόν, θυμάμαι μου είχε φέρει του Ιουλίου Βέρν από τη γη στη Σελήνη και τα λοιπά. Από όλα και πέρασαμε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων και μετά από, με διακριτικό τρόπο, μετά από 2-3 μέρες με ρωτούσε πώς σου φάνηκε, μέχρι ποια σελίδα έφτιαξε. Ήταν τελείως αγκαρία όλα αυτά γιατί ένιωθα μια έλξη από την ποίηση. Η πεζογραφία εκείνη την εποχή και ειδικά αυτά τα επιστημονικής φαντασίας καθόλου δεν μου έλεγαν τίποτα. Και τον είδα πολύ απογοητευμένο. Νομίζω ότι μετά βέβαια τον αντάμψα. Μίλησες για την καλλιέργεια. Είπες είναι ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος ο σύζυγός σου και ήταν και ο πατέρας. Τι μας κάνει καλλιεργημένος, Άννα? Πώς το ορίζω? Καταρχήν, καλλιεργημένο άνθρωπο που μπορεί να μην είναι και σε σχέση με την επιστήμη του, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, να πω πώς το ορίζω έναν άνθρωπο που τον συναντώ. Πώς το αισθάνεσαι? Πώς το αισθάνομαι. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω πολύ και τον συναντώ και λέω είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει να συμπεριφερθεί. Ξέρει να συμπεριφερθεί και σε κάποιον που είναι πιο ψηλά από αυτόν, αλλά και σε κάποιον που είναι πιο χαμηλά από αυτόν. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κοινωνική νοημοσύνη, αυτό που λέμε. Είναι ευαίσθητος. Είναι, όταν ανοίξεις ένα θέμα συζήτησης, ξέρει να σε ακούσει, μπορεί να σε ακούσει, αλλά θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να ακούσεις και τις δικές του προτάσεις. Αντιπαθώ τους ξερόλες, αντιπαθώ τους ανθρώπους που έχουν γνώση και άποψη πάνω σε όλα. Είμαι πολύ επιφυλακτική με αυτούς τους ανθρώπους και γενικά περισσότερο μου αρέσει να ακούω παρά να λέω και να υπερασπίζομαι μάλιστα με σθένο στην άποψή μου. Ένας από αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους είναι και ο άντρας μου, ο οποίος ακούει πολύ κλασική μουσική, ακούει όπερα, διαβάζει λογοτεχνία. Είναι ένας άνθρωπος που είναι συνομιλητής, δηλαδή μπορείς να καθίσεις απέναντί του και να κουβεντιάσεις πραγματικά αυτό είναι τα θέματά κλειδί, σου. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το κλειδί. Έτσι λοιπόν θέλω να το αφιερώσω το τραγούδι. Για πες μου το τραγούδι ποιο είναι. Είναι το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», βέβαια. Τι όμορφο. Ναι, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν από τη σειρά το «Νησί», εκεί το είχαμε, το ακούσαμε, η Μπάμπαλη το έχει πει. Ακριβώς. Και υπάρχει και παλιότερη εκτέλεση της Σωτηρίας Μπέλου. Αλλά εμείς θα το ακούσουμε από την Μπάμπαλη. Ωραία. Ναι, ναι. Ποιο θα ήθελες, ποια εκτέλεση θα ήθελες? Είναι Ριάννα Μπάμπαλη. Την Μπέλου. Την Μπέλου. Εγώ προτιμώ την Μπέλου. Κι εγώ, κι εγώ. Ωραία. Okay. Αλλαγή πλάνου, πάμε για Μπέλου. Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Το μεράκι το κρυφό. Thank you.
αγαπώ. Το καντήλι της ζωής μου, που αν σβήσει θα σβηστώ. Το καντήλι της ζωής μου, σβηστώ. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχο. Και η Ανδριάννα η Μπάμπαλη Ανά Μικονίου το έχει πει πολύ όμορφα, αλλά αυτή η εκτέλεση νομίζω της Σωτηρίας Μπέλου είναι μνημειώδης, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, μίλησαμε για το σύζυγό σου. Έχετε κάνει και μια πολύ όμορφη οικογένεια. Θες να μιλήσουμε και γι' αυτό τώρα ή λίγο αργότερα? Ποιο είναι το επόμενο σκαλοπάτι που θα ανέβουμε στην ιστορία της ζωής σου? Είναι νομίζω σπουδές στη Γαλλία και το Παρίσι, το οποίο άφησε, ή με ρωτάνε ποια είναι, αν η πόλη σου είναι, αν αγαπάς την πόλη σου, πόσο δεμένη αισθάνεσαι. Αισθάνομαι πάρα πολύ δεμένη με τη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι αν δεν έμενα εδώ, είναι σίγουρο ότι θα έμενα στο Παρίσι. Μείναμε 5 χρόνια. Ξεκινήσαμε κάνοντας μεταπτυχιακό, στη συνέχεια κάναμε διδακτορικό, εγώ στη συγκριτική λογοτεχνία, τη σύγχρονη τέχνη και το θέατρο, και ο άντρας μου στα οικονομικά, τέλος πάντων, στο Πανθεόν. Αυτά τα 5 χρόνια νομίζω ήταν πολύ σημαντικά, και όχι μόνο γιατί έγιναν αυτές οι σπουδές, νομίζω ήταν πολύ σημαντικά γιατί το να γίνεις πολίτης του κόσμου, να ζήσεις μόνος σου καταρχήν, όταν είσαι ένα καλομαθημένο κοριτσάκι και βρεθείς μακριά από την σκέπη της οικογένειας και αντιμετωπίζεις μόνος σου τα προβλήματα, αλλά και βρεθείς στο κέντρο του κόσμου, του Παρίσι, εκείνα τα χρόνια ήταν το κέντρο του κόσμου. Βέβαια. Είχα και την τύχη να έχω εξαιρετικούς καθηγητές και στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό μου, και μάλιστα είναι μια πολύ έτσι χαριτωμένη ιστορία που τη διηγούμε. Εμείς τότε δεν στέλναμε φακέλους για να κάνουμε ξεκινήσουμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη συνέχεια. Κάναμε ίδιοι επαφές με τους καθηγητές. Όταν λοιπόν πήρα το αεροπλάνο να πάω στο Παρίσι και έφτασα εκεί, ρώτησα ποιοι καθηγητές ασχολούνται με τα θέματα που με ενδιέφεραν, με το σύγχρονο θέατρο, με την λογοτεχνία κτλ. Μου δώσανε μια λίστα από 4-5 καθηγητές, θυμάμαι. Κοιτούσαμε δέως τα ονόματα. Μας είχαν πει ότι πρέπει να έχουμε πολύ καλή προετοιμασία στο πρώτο ραντεβού. Και λέω, ας μην ξεκινήσω από τον πάνω-πάνω, θα ξεκινήσω από τον τελευταίο στη λίστα, γιατί σίγουρα θα είναι κανένας λέκτορας. Σκέψη, πάντως, ώστε να έχω και περισσότερες πιθανότητες να με πάρει, αλλά θα είναι και πιο φιλικός. Δεν είναι το ίδιο τώρα να ξεκινήσει με ένα πολύ ψηλά ιστάμενο. Ναι. Ας είμαι λίγο πιο επιφυλακτική. Αν και συνήθως είμαι στις επιλογές μου, αλλά εκεί είχα μια φυσική συστολή, γιατί και από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάς, πρέπει να ξέρεις. Ξέραμε ότι παίρνουν και πολύ λίγους φοιτητές. Ας είμαστε, λέω, μετριοπαθείς. Ξεκινάω λοιπόν από τον τελευταίο, κλείνω το ραντεβού και φτάνω στην πόρτα. Γάλλοι ήταν όλοι, Γάλλοι ήταν. Και φτάνω στην πόρτα. Έχουμε πολλούς Έλληνες έξω, οι οποίοι διαπρέπουν. Ειδικά στη Γαλλία. Στη Σορβόνη, στο Παρί Κάτχα, που ήμουν εγώ και ήθελα εκεί να κάνω τις σπουδές μου, γιατί. Ήταν όλοι Γάλλοι, και φτάνω που λέτε στην πόρτα και βλέπω ρεκτέρ. Ήταν ο Πρίτανης της Σορβόνης. Το τελευταίος. Γιατί ακριβώς την ίδια σκέψη έκανε και αυτός που μου τα έδωσε. Είπε, ας βάλω τον Πρίτανη τελευταίο. Οπότε εγώ βρέθηκα απέναντι στον Πρίτανη να προσπαθώ να του πω ότι μία φοιτήτρια που είχε τελειώσει στη Θεσσαλονίκη, το Απιθύτα, ήθελε να κάνει διδακτορικό, γιατί από αυτό ξεκινούσαμε, με τον απότερο στόχο μας, το συγκεκριμένο θέμα, την τεκμηρίωση κτλ. Φαίνεται πως είχα καλό άστρο εκείνη την ημέρα. Και επίσης ήμουν και πολύ τυχερή, γιατί ο καθηγητής αυτός είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στην Ελλάδα και έκανε και τον Βόρο Μον, που έχει σχέση με την ελληνική λογοτεχνία. Έτσι λοιπόν το είδε πολύ θετικά να βάλει στην ομάδα του μια Ελληνίδα. Μια Ελληνίδα. Έτσι λοιπόν, να λέμε και την τύχη, ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Βέβαια, και η τύχη και η συγκυρία, και είναι, όπως λες, είναι κάποιες μέρες μας ευνοούν, κάποιες εποχές μας ευνοούν. Το άστρο. Κάποιες, ναι, κάποιες δεν μας αφήνουν και τόσο καλή επίγευση. Έτσι. Όμως αυτό είναι όλο κομμάτι της ζωής μας. Και μέσα σε όλες τις διακυμάνσεις αυτές καλούμαστε κι εμείς
να οριμάσουμε, να μεγαλώσουμε και να γίνουμε αυτοί που πρέπει να γίνουμε. Απαρί, βλέπω. Απαρί. Απαρί. Yves Montan. Yves Montan. Έτσι, να, εντάξει. Εγώ είμαι αγγλομαθής, αλλά... Εξαιρετικά. Θα το ακούσουμε και επιστρέφουμε. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Επιστροφή στο Café Asman, στην πρώτη μας βραδινή κουβεντούλα, εδώ Κυριακή βραδάκι στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Η Ιφηγένεια Θεολογίδου φιλοξενεί για σήμερα την Άννα Μικονίου Δριμπέτα. Έχουμε και το επίθετο το δεύτερο του ζυγού για τον οποίο μιλήσαμε. Ήμασταν στα χρόνια της, του διδακτορικού σου, Άννα, στο Παρίσι, γι' αυτό και το τραγούδι «Απαρί» από τον Yves Montan. Και έτσι χνηλατούμε την ζωή σου και τους σημαντικότερους σταθμούς, όπως κάνουμε με όλους τους καλεσμένους της εκπομπής. Για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει, ναι, λοιπόν, το παρελθόν παύλα μέλλον. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, ήταν επιλογή μας να επιστρέψουμε. Θέλαμε να ζήσουν τα παιδιά μας εδώ, να μεγαλώσουν στη χώρα τους. Εδώ βέβαια είναι λίγο πικρό αυτό το οποίο λέω, γιατί ο γιος μου τώρα ετοιμάζεται να φύγει με το πτυχιακό έξω. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Εγώ εργάστηκα τα επόμενα 23 χρόνια, δίδαξα λογοτεχνίες τότε η Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας. Και όλα αυτά τα χρόνια έκτισα μια εξαιρετική σχέση με τους φοιτητές μου. Έκανα πολλές πολιτιστικές δράσεις μέσα στο ΤΕΙ, όχι μόνο στο τμήμα μου, γενικότερα στο ΤΕΙ και εθελοντικά, γιατί μου άρεσε όλο αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ να φέρνω τα παιδιά στο θέατρο, να γίνονται συζητήσεις. Είχε ένα ενδιαφέρον.
Και είναι η εποχή που κάνω και τα παιδιά μου, μεγαλώνουν και αυτά μαζί με μένα. Ο γιος μου είναι ο Ραφαήλ και η κόρη μου είναι η Ισμήνη. Ο γιος μου είναι 23 χρονών και η κόρη μου τώρα είναι 20. Είναι δύο εξαιρετικά παιδιά, σπουδάζουν, μεγαλώνουν όμορφα, έχουν ωραίες προσωπικότητες. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε σωστά καταρχήν τον εαυτό μας και κατά δεύτερο τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, γιατί μέχρι μια ηλικία τα χτίζουμε τα παιδιά μας. Και βλέπω ότι ακολουθεί τα βήματά σου τώρα. Κατά μάνα, κατά κύρι, δηλαδή. Ναι, ναι. Όπως έφυγες εσύ έξω για με τα πτυχιακά. Βέβαια. Και θέλω και αυτά να ανοίξουν ακριβώς τα φτερά τους, να γνωρίσουν. Πού θα πάει? Περιμένουμε τώρα, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, δεν ήξερα κι εγώ πώς γίνονται σήμερα τα πράγματα. Ετοιμάσαμε τους φακέλους. Στο Λονδίνο, μάλλον θα πάει. Υπάρχει και μια περίπτωση να φύγει και Αμερική. Και για όλα τα παιδιά που πέρασαν, γιατί τα είχα και αυτά σαν παιδιά μου, αλλά και για τα δικά μου τα παιδιά βέβαια, θα ήθελα εδώ να βάλουμε τα τερατάκια της τσέπης του Μαχαιρίτσα. Το λέει, το χάσαμε και πρόσφατα. Το χάσαμε πρόσφατα και το τραγούδι αυτό το έβαζα στα παιδιά μου. Με εκπλήσεις με αυτή την επιλογή. Για θα πω λίγο για αυτό. Βέβαια, βέβαια. Γιατί το αγαπώ πολύ, είναι ανατρεπτικό και ειδικά για έναν γονιό, έτσι. Και το έβαζα στα παιδιά μου να το ακούνε από μικρά και τρελνόταν με τη χοροδία που υπάρχει από πίσω. Λοιπόν, το ακούγανε με τη χοροδία, στην αρχή δεν καταλάβανε. Και όταν κάποια στιγμή η κόρη μου συνειδητοποίησε τι λέει το τραγούδι, ότι αν θέλεις κολλητιλίκια πάψε να μην μου τη σπάς, και το συνειδητοποίησε, ήρθε και μου το πέταξε κάποια στιγμή σε καυγά μας. Και μου το βάζει, μου λέει, και από 5 χρονών να τα ακούω. Άμα θες κολλητιλίκια, πάψε να μου τις φας. Και να δεις μαθήματα που δίνουμε στα παιδιά και τι μαθήματα μας δίνουν μετά τα ίδια και τα παιδιά. Και έχει και δίκιο, έτσι. Αυτό έτσι είναι το... Ακριβώς. Θέλουμε να μας ανοίγονται και μόλις μας ανοιχτούν, περνάμε στην επίθεση και προσπαθούμε αυτό που ακούσαμε να το διαμορφώσουμε, να τους κατευθύνουμε και τα λοιπά, και αυτό βέβαια είναι λάθος. Από τη στιγμή που μας εμπιστεύονται πρέπει να τους ακούσουμε και να είμαστε οι φίλοι τους. Ακριβώς. Και είναι και δείγμα ανωτερότητας ο σεβασμός, αυτό που είπες και πριν, και στον μικρότερο, όχι μόνο στον μεγαλύτερο. Ας ακούσουμε λοιπόν τα πολύ χαριτωμένα τερατάκια τσέπης από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και επιστρέφουμε. Τερατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν τη σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη συνταγή. Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζες όλα. Πεχθαρά πάρ' τα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλυτή. Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις χαζόπαμπας. Αν ζητάς κολλή τη λίγια, μάθε να μη μου τη σπάς. Κι αφού χειριό την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουν και το γενιακή.
πατήσαμε. Κι αφού και οι δυο την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Επιστροφή στο Καφέ Ασμάν με την Άννα την Μικονίου, την πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Συμπληρώνονται. Πέντε χρόνια από τη στιγμή που ο Περιφερειάρχης μου ανέθεσε το φορέα πολιτισμού της περιφέρειας. Ένα έτσι... Αυτό λίγο, αν θες να το πάμε λίγο από την αρχή, να δούμε πώς έγινε αυτή η επιλογή του κύριου Τζικώστα. Νομίζω ότι είχε ακούσει τις εκδηλώσεις που γινόταν στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είχε μια εικόνα κτλ. Δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν είχα καμία σχέση, ούτε είχα απολυτευθεί ποτέ, δεν είχα καμία σχέση. Κάποια στιγμή μου πρότειναν να κάνω ένα ραντεβού, ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτική. Mm-hmm. Είδα όμως απέναντί μου ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος μου εξήγησε πολύ καλά για ποιο λόγο με επέλεξε να κάνει αυτή τη συνάντηση μαζί μου. Υπάρχει πολύ ωραία ομάδα, Ευγένεια. Υπάρχει πολύ ωραία ομάδα. Δηλαδή και με την καλλιτεχνική διευθύντρια της Συμφωνικής έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Εγώ θα έλεγα τώρα και για τους συνεργάτες μου και θα την ανέφερα, γιατί τίποτα δεν το κάνεις μόνος σου. Δηλαδή όλο αυτό χτίζεται πολύ πολύ σιγά και προσεκτικά, και αν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συνεργάτες, βγαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Για τα πάντα είναι η πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Και για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτές τις συνεργασίες. Mm-hmm. Γιατί δίνουμε και ένα στίγμα. Mm-hmm. Έτσι, και μακάρι και χαίρομαι που πατάνε άλλοι πάνω στο δικό μας το στίγμα. Mm-hmm. Δεν είναι κακό αυτό. Τι όραμα εξακολουθείς να έχεις μπροστά σου για, την, για, το, για κέντρο το κέντρο πολιτισμού. Όταν ξεκινήσαμε και λύσαμε τα πρώτα μεγάλα προβλήματα, τα οικονομικά θέματα, τα διοικητικά που είχαμε και τα λοιπά, άρχισα σιγά σιγά να βλέπω μπροστά μου ότι πρέπει αυτό να χτιστεί με έναν τρόπο, το κέντρο πολιτισμού. Και το όραμα το οποίο άρχισα σιγά σιγά να δένω, να χτίζω, είναι ότι πρέπει αυτός ο φορέας πολιτισμού να μπορεί να τον προσεγγίσουν όλοι, να μην είναι κάτι απρόσιτο, να μην είναι κάτι το οποίο απευθύνεται σε λίγους. Ούτε θέλουμε να κάνουμε τη βαριά κουλτούρα, γιατί κάποια στιγμή υπόθηκε και για τις όπερες που κάναμε. Αλλά θέλω να ό,τι κάνουμε και ό,τι υπογράφουμε να έχει σαν γνώμονα την ποιότητα. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ τολμηρά. Η πρώτη μας σημαντική εκδήλωση που κάναμε ήταν πριν από 3,5 περίπου χρόνια, στη Ρωτώντα, ερωτική ποίηση του Μεσοπολέμου. Θυμάμαι, υπέροχη. Μια παγωμένη βραδιά. Σαν τώρα το θυμάμαι που το λες. Που ήταν τόσο τολμηρό το να τα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τόσο τολμηρό να κάνεις ερωτική ποίηση μέσα στη Ρωτώντα. Αλλά νομίζω ότι συχνά ο φωτισμός, οι επιλογές των κομματιών και τα λοιπά, όλο λειτουργήσε πραγματικά σαν λειτουργήσε τόσο θετικά και έφτασε, βρήκε το στόχο του. Mm-hmm. Δηλαδή καταφέραμε και κερδίσαμε όλους, δεν υπήρχε το παραμικρό αρνητικό σχόλιο για αυτή τη συναυλία. Mm-hmm. Και αφού καταφέραμε λοιπόν κάτι τόσο δύσκολο, και γι' αυτό θα ήθελα εδώ να βάλουμε ένα τραγούδι τους Μπερντέδες που το είχε πει τότε ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Mm-hmm. Που χαιρόμαστε τόσο πολύ για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη που κάνει αυτή τώρα την ξεχωριστή καριέρα. Πολύ αγαπημένος ο Θοδωρής λοιπόν, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη αυτό το υπέροχο ποίημα. Κάναμε λοιπόν εκείνο το παγωμένο κοντσέρτο με τον Δημήτρη Μαραμή στην Ρωτώντα, και από εκεί νομίζω ότι αρχίσαμε να δίνουμε το στίγμα, το καλλιτεχνικό, ότι μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα να βάζουμε υψηλούς στόχους. Να ακούσουμε το τραγούδι και να επιστρέψουμε.
Οι μπερδέδες ήταν κόκκινοι κι ήταν άσπρο το κρεβάτι κι όλο θόλωνε, όλο μέλωνε το γλυκό, γλυκό σου μάτι και τα χέρια σου πλεκόντουσαν στο κορμί μου γύρω γύρω και πεινά μέσα απ' τα χείλια σου γλυκιά να χνάσαν το μύρο. Και σταλάζανε απ' τα χείλια σου γλυκά λόγια σαν τα μοίρα κι ήταν άσπρο το κρεβάτι μας κι μπερδέδε σαν πορφύρα. Έτσι αγάπη μου σε χόρτασα κι έτσι τι γλυκάδα σου ήπια μέσα στα νόμα αγκαλιάσματα, στα νόμα τα καρδιοχτύπια. Κι απ' το μέλι πόθο πλάνταζε το κορμί σου και το μάτι κι οι μπερδέδες ήταν κόκκινοι κι ήταν άσπρο το κρεβάτι. Δες ήταν κόκκινη κι ήταν άσπρο το κρεβάτι κι όλο θόλωνε, όλο μέλωνε το γλυκό, γλυκό σου μάτι και τα χέρια σου πλεκόντουσαν στο κορμί μου γύρω γύρω και πεινά μέσα απ' τα χείλια σου γλυκιά να χνάσαν το μύρο. Κι απ' το μέλι πόθο πλάνταζε το κορμί σου και το μάτι κι οι μπερδέδες ήταν κόκκινοι κι ήταν άσπρο το κρεβάτι. Οι μπερδέδες, Θοδωρής Βουτσικάκης, με ποίηση να προλέονται Λαπαθιώτη. Τι όμορφα. Είναι το καφέ Ασμάν, φίλες και φίλοι. Είναι το βραδινό μας ραντεβού πια κάθε Κυριακή στις 8. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μαζί μου είναι η Άννα Μικονίου, πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε περάσει στα βαθιά που λένε την ενασχόλησή της με τον πολιτισμό τα τελευταία 5 χρόνια και εγώ ήθελα να σταθώ λίγο, Άννα, και στο ότι ψάχνετε και βρίσκετε πολύ όμορφους χώρους. Mm-hmm. Είναι πολύ ιδιαίτερο το να μπορείς βιωματικά να απολαύσεις μια συναυλία σε έναν τέτοιο χώρο. Mm-hmm. Σε ένα χώρο δηλαδή ο οποίος είναι ένας αρχαιολογικός χώρος και το πολύ πολύ που θα κάνεις μια Κυριακή πρωί θα είναι να πας εκεί και να μπεις μέσα και να τον επισκεφτείς. Mm-hmm. Είναι όμως τελείως διαφορετικό να πέσουν τα φώτα το βράδυ, να κάτσεις να το απολαύσεις και να έχεις να κλειδώσεις αναμνήσεις. Δηλαδή εκεί θα δεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Μπάση, ή θα δεις μια όπερα, ή θα δεις ένα αφιέρωμα στο Θοδωράκι, στο Χατζηδάκι, ή θα ακούσεις τη Φαραντούρη, ή θα ακούσεις μια παράσταση. Έτσι. Αυτό λοιπόν θα το δέσεις με το χώρο και θέλω να ελπίζω ότι σε 10 χρόνια mm-hmm. θα γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του Φεστιβάλ τα Πηγείου και θα έχουμε όλοι κλειδώσει πολλές αναμνήσεις. Ναι. Πέρυσι. Το αγαπώ πολύ αυτό το φεστιβάλ. Τι περιμένουμε από αυτό το φεστιβάλ? Θέλεις λίγο έτσι να μας δώσεις μια πρόγευση? Θα σας πω ότι εδώ και από τον Αύγουστο πήγε πολύ καλά το περσινό. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος το γνώρισε, σχεδόν όλες μας οι παραστάσεις ήταν sold out. Αυτό μας έδωσε καταρχήν πολύ μεγάλη χαρά και κατά δεύτερο μας δημιούργησε και ένα αίσθημα τεράστιας ευθύνης για το επόμενο. Ο συνεργάτης μου, ο Θανάσης Κολαλάς, που είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, mm-hmm. ξεκινήσαμε λοιπόν από τον Αύγουστο τις συζητήσεις για το πού θα πρέπει να πάει φέτος, ποιες θα είναι οι παραγωγές, να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο, να το πάμε ένα βήμα παραπάνω και να δημιουργήσουμε πραγματικά έναν θεσμό
πολύ δυνατό θεσμό. Γιατί όχι ένα μικρό φεστιβάλ Αθηνών, εξάλλου όλες οι παραγωγές είναι δικές μας. Και κάτω από την ομπρέλα του Κέντρου Πολιτισμού συνεργάζονται το Μέγαρο, το Κρατικό Θέατρο, η Κρατική Ορχήστρα, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου. Δηλαδή όλοι μας εμπιστεύονται και όλοι αυτοί οι συνεργάτες. Όπως το πες, έχει γίνει μια ομπρέλα πλέον. Ναι, μια ομπρέλα. Θέλουν να βγει και την ένα ομπρέλα πολύ αυτή όμορφο. Την κρατάς εσύ, να το λέμε αυτό. Εντάξει, την έφτιαξες και ναι. Την κρατάς εσύ. Πέρσι είχα αναλάβει, αν θυμάσαι, τη βραδιά ποίησης. Είχα κάνει και την καλλιτεχνική επιμέλεια, είχα γράψει και τα κείμενα. Ο Ηλίτης συναντά τον Ήλιο Αχ, ήταν ο μέντορας του. Φέτος, εδώ και 2 μήνες περίπου και παραπάνω, ασχολούμαι με τον Καβαδία. Ταξιδεύω με τον Καβαδία και σκοπεύω και το φετινό καλοκαίρι να σας ταξιδέψω και εσάς με τον Καβαδία. Σε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Να μην πούμε παραπάνω, θα στηθεί πολύ όμορφα νομίζω. Ο Καβαδίας είναι ένας ποιητής ο οποίος έχει, σε σχέση με τους ποιητές που προσεγγίσαμε πέρσι, με τον Ελίτ και τον Ελιοάρ, τον έχει τραγουδήσει ο κόσμος, τον ξέρει. Άρα ναι, λοιπόν όλα αυτά έργα πάνω στην ποιησή. Ακριβώς, όλα αυτά λοιπόν που θα ακούσουμε και θα προσπαθήσουν να φωτίσουν τους στίχους. Είναι στίχοι όμως που τους ξέρει ο κόσμος, δεν θα είναι κάτι καινούριο, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αγαπώ πάρα πολύ όλες τις... κατεβαίνει στον κόσμο αυτό που όλες λένε... τις μελοποιήσεις, ναι. Τα τελευταία μ' αρέσει χρόνια... πάρα πολύ ο Μικρούτσικος, αλλά έχω επιλέξει την Μαρίζα Κόχ, τη Φάτα Μοργκάνα. Υπέροχο. Υπέροχο, θα το απολαύσουμε και θα επιστρέψουμε με την Άννα Μικονίου. Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό. Σαν πειρατές πριν πολεμήσουν, που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι το κυκλώνα, κι αν αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Πάνι δερμάτινα λιμένα με κερί, ως μια από κέντρο πολυδάνεια από Βερνίκη, όπως μυρίζει απάρισε παλιό σκαρί, χτισμένο τότε στον Εφράτη στη Φινίκη, που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του κυκλώνα, να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κάβες της Γερακινής και το Στρατώνι, το επιχρησμό η Άγια Σκουριά που μας γεννά, μας τρέφει τρέφεται από μας και μας σκοτώνει, που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Φάτα Μοργκάνα, τι υπέροχη ερμηνεία και τι υπέροχη φωνή. Και τι υπέροχος άνθρωπος, γιατί είχα την τύχη να γνωρίσω την Μαρίζα Κόχ και να κάνω μια συνέντευξη μαζί της παλιότερα. Είναι μαζί μου η Άννα Μικονίου. Πλησιάζουμε προς το τέλος του Καφέ Ασμάν, φίλες και φίλοι. Σε μια πολύ όμορφη κουβέντα, εγώ τουλάχιστον την απίλαυσα. Ελπίζω και εσείς να την έχετε απολαύσει και με τις μουσικές επιλογές της Προέδρου και Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άννα Μικονίου, τώρα που φτιάχνουμε προς το τέλος, θέλεις λίγο ως επίλογο. Να μας πεις δύο λόγια έτσι για το είπαμε για το φεστιβάλ Λεπταπυργίου. Θέλω λίγο να μου πεις για τη σημερινή Θεσσαλονίκη, πώς την αισθάνεσαι. Τη σημερινή Θεσσαλονίκη, εννοείς το κομμάτι του πολιτισμού ή την καθημερινότητα, την άβρα της, τους ανθρώπους? Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που τη λατρεύω. Θέλουμε να συνδέσουμε τον τουρισμό μας με το Επταπύργιο, και όχι μόνο με το Επταπύργιο, θα το διευρύνουμε
ελπίζω να καταφέρουμε και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, και να, για να καταφέρουμε ακόμη περισσότερο να αναδείξουμε την πόλη μας, να φέρουμε δηλαδή περισσότερο κόσμο εδώ να τη δει και να τη γνωρίσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα σου χαρίσω εγώ ένα τραγούδι, όπως πάντα γίνεται στο Καφέ Ασμάν, και θα κλείσουμε. Αφού σε ευχαριστήσω θερμά, όσο θερμά με άφησες να νιώσω κι εγώ σήμερα, Άννα Μικονίου, ένα τραγούδι που ελπίζω να το ακούσουμε και στο φεστιβάλ από το Πυργίου, αφού μου είπες ότι μάλλον η Νένα η Βενετσάνου, πολύ αγαπημένη μου, θα είναι και θα αυτή. Θα έχουμε εδώ και την Νένα τη Βενετσάνου, θα έχουμε και τη Μαρίζα Κοχ. Υπέρο. Και τα λέω σε σένα πρώτα, που είσαι έτσι και πολύ δικός μας άνθρωπος. Ωραία. Και πολύ καλή συνεργάτης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι η δεύτερη εκτέλεση του Ασμάτων. Μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα. Έχει μια ιδιαίτερη συγκίνηση και μάλιστα είναι και ζωντανή ηχογράφηση. Το Άσμα Ασμάτων, φυσικά σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και με τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ιδιαίτερο, ήταν η πιο ιδιαίτερη συνέντευξη που έχω δώσει και το ευχαριστήθηκα και εγώ εξίσου, και νομίζω ότι μας ταξίδεψε και τις δυο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, ραντεβού την άλλη Κυριακή στις 8.
τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο με κίτρινο άστρο στην καρδιά.